διότι εμείς είμεθα εύκολοι να βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες να καταστρατηγούμε ορισμένες εντολές του Θεού που είναι προς το συμφέρον μας, θα ήθελα απόψε να ανασύρω ένα περιστατικό από την Παλιά Διαθήκη που είναι ένα κυβότιο, η Παλιά Διαθήκη, που έχει πάσης φύσεως θέματα μέσα και βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά εμείς δεν τη διαβάζουμε και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, ώστε να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι όταν ο Θεός ομιλεί, ο άνθρωπος μάλλον να εφαρμόζει και όχι να ομιλεί αυτός. Όπου ο Θεός λέγει, ούτω ο άνθρωπος να μην λέει άλλος. Ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο εφαρμογή. Όπου Θεός ούκ έχει θέση το πώς, που λένε οι άνθρωποι, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μα ο Θεός το λέγει. Είναι δυνατόν να λέει πράγματα ο Θεός, τα οποία δεν είναι εφαρμόσιμα? Τότε τι Θεός είναι? Τι σοφός είναι? Τι δίκαιος είναι? Πώς θα μας κρίνει εφόσον μας έδωσε δυσβάσταχτα πράγματα να εφαρμόσουμε? Μπορεί να κατηγορήσει ένα μωρό όταν του πει να πάρει 20 κιλά στο χέρι και δεν μπορεί να τα πάρει? Πώς θα το κατηγορήσεις? Μπορεί λοιπόν ο Θεός να με κρίνει αύριο εάν μου νομοθέτησε πράγματα τα οποία δεν είναι κατορθωτά? Και εντούτοις είμαι εύκολη με βάση τη λογική, με το τι λέει πολλές φορές η επιστήμη, το τι λέει ο κόσμος κλπ, αδιαφόρως το τι λέγει ο Θεός, να τα απορρίπτουμε. Είμαι σε μια περίοδο μιας ελαφράς νηστείας. Ελαφράς νηστείας. Και οι περισσότεροι ούτε καν την υπολογίσαμε. Με βάση τη δικιά μας τη λογική, με βάση τη δικιά μας την κοιλιά, τη δικιά μας την όρεξη, τη δικιά μας επιστήμη, ούτε καν την υπολογίσαμε. Τι είναι η νηστεία του 40 ημέρου? Μια ωραιοτάτη, ελαφρά νηστεία. Ξεκουράζει τον οργανισμό χωρίς να τον βλάψει καθόλου. Έχει τα λαδερά του, έχει το ψάρι του το Σάββατο και την Κυριακή. Γιατί? Τα υπόλοιπα τι δουλειά έχουν στη μέση, εάν βέβαια δεν υπάρχει ασθένεια? Και όχι ασθένεια από αυτές που εμείς εύκολα, διότι πριστήκανε οι κάλλοι μας, τρώμε μπριζόλα και θεωρούν τον εαυτό μας άρρωστον. Όχι τέτοιες αρρώστιες, αυτές είναι δικές μας αρρώστιες. Που τις φτιάχνει γιατί είναι αρρωστημένο το κεφάλι μας πρώτα και έπειτα αρρωστημένο το σώμα μας. Διότι αν πάμε στο γιατρό, θα μας βάλει χίλιον ειδών δίαιτα και θα την κάνουμε τη δίαιτα του γιατρού, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι η δίαιτα ίσον νηστεία. Και αν κάναμε την νηστεία γρηγορότερα, δεν θα χρειαζόμαστε να κάνουμε τη δίαιτα. Δεν υπήρχε λόγος εγώ, αν ενίστευα στα νιάτα μου, να έχω σήμερα 6-7 αρρώστιες και να τα βλέπω από μακριά όλα. Υπήρχε κανένας λόγος? Διότι θα έρθει η εποχή που θα τα πληρώσουμε στον κόσμο τούτον. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει στον Θεό. Αυτό είναι κατεξοχήν για όλους, κατεξοχήν για εκείνους οι οποίοι ανατρέφουν παιδιά και ενδίδουν στα παιδιά και τα τρέφουν και τα θέλουν τα παιδιά και περιμένουν έπειτα να τα κρατήσουν τα παιδιά. Κρατιώνται τα παιδιά έπειτα? Δεν κρατιώνται τα παιδιά έπειτα. Και ζητούν να έχουν σοφία τα παιδιά. Μα πώς θα έχουν σοφία χωρίς νηστεία τα παιδιά, χωρίς εγκράτεια τα παιδιά? Όχι δασκάλους, όχι φροντιστήρια, ό,τι θέλεις κάνε. Του βούλο φτιάχνεις. Τίποτα δεν κάνεις. Η σοφία είναι από το Θεό και δίδεται από το Θεό όταν υπάρχει φόβος Θεού και εφαρμογή των εντολών. Αυτό το περιστατικό που θα ήθελα να σας φέρω υπόψη είναι από τον προφήτη Ισαΐ, από τον προφήτη Δανίλ. Είναι ένας από τους τέσσερους που τους λένε μεγάλους προφήτες στην Παλιά Διαθήκη, γιατί υπάρχουν 4 και 12. Υπάρχει ο προφήτης Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιζεκίλ και ο Δανίλ στην πρώτη δίθεν κατηγορία. Και υπάρχουν και οι 12 άλλοι μικροί. Ακούστε τα περιστατικά. Είναι μια εποχή κατά την οποία οι Ισραηλίτες λόγω των αμαρτιών των υποδουλώθησαν για άλλη μια φορά και είναι πλέον τώρα κάτω από το πέλμα του Ναβουχοδονόσορος στη Βαβυλώνα. Εκεί έμειναν κάτω 70 χρόνια υπόδουλοι. Ακούστε τι λέγει.
Εδώ τρίτο έτη της βασιλείας λέγει του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και πολιόρκησεν αυτήν και παρέδωκε κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Παρέδωκεν ο Κύριος. Διότι όταν δεν παρεδώσει την πόλη ο Κύριος, δεν την καταλαμβάνει ο κατακτητής. Αλλά όταν μέσα είναι άπιστοι, βλάσφημοι, βέβυλοι στην πόλη, παραδίδεται στα χέρια των εχθρών και για δουλεία και για μεταχείριση. Είναι χαρακτηριστική η λέξη της γραφής αυτή που λέγει «Και παρέδωκε ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών», σαν να μπήκε μέσα σε ένα ναό σημερινό, να πάρει Άγια Δισκοπότια, να πάρει όλα αυτά τα τίμια πράγματα που υπάρχουν μέσα εις τον ναό. «Και έφερεν αυτά εις γην Σεναάρ, εις τον οίκον του Θεού αυτού», δολατρικός θεός αυτός στη Βαβυλώνα, «και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησευροφυλάκιον του Θεού αυτού», όχι του πραγματικού Θεού. «Και είπεν ο βασιλεύς», έβγαλε μια διαταγή ο βασιλεύς ο Ναβουχοδονόσορ προς τον ασφενάς των αρχιευνούχων αυτού. Τι να κάνει? «Να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους», να διαλέξει δηλαδή μέσα από τους εχμαλώτους αυτούς τους Ισραηλίτες νέους, έχοντας μηδένα μόμων, όχι κανέναν τυφλών, όχι κανέναν χολών, όχι κανέναν ξέρω εγώ ελαττωματικών. Ωραίο στην όψη να είναι και ευπαρουσίαστη και νοήμανες εν πάση σοφία και έξυπνοι να παίρνουν στροφές στο μυαλό τους, όπως λέμε εμείς. «Και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνηση και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων». Διάλεξε, λέει, μερικά παιδιά που να είναι έξυπνα, να μην έχουν κανένα μόμον, και να τα φέρεις εδώ στο παλάτι, να τα εκπαιδεύσουμε με τη δικιά μας τη σοφία, να τους μεταδώσουμε τη δικιά μας νοοτροπία. Προφανώς ήθελε αυτά τα παιδιά να τα χρησιμοποιήσει για γιανιτσάρους ούτως υπήν, εις βάρος έπειτα των άλλων, να τους ευνουχίσουν από απόψεως πίστεως, φρονήσεως δική τους, ξέρω εγώ πώς εσκέπτονται, και να τους βάλουν επικεφαλής τους δικούς τους πάλι. Κάτι τέτοιο κοίταγε να φτιάξει αυτός. «Και διέταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από των βασιλικών εδασμάτων», και θα τρέφονται, παρότι είναι εχμάλωτοι, αλλά διότι εκπαιδεύονται για κάποια δουλειά που μας χρειάζεται, θα τρέφονται εκ των βασιλικών, θα τρώνε δηλαδή από το βασιλικό τραπέζι. Καταλαβαίνετε τι τιμή και τι κολακευτικό είναι να είσαι δούλος τώρα, να είσαι εχμάλωτος και να τρέφεις να σου σερβίρουν από τη βασιλική τράπεζα. Πώς θα έπρεπε να το αισθανθούν αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν κολακευτικό αυτό το πράγμα και να μην αντιδράσουν καθόλου. «Και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε», και να πίνουν και βασιλικό, να πούμε, κρασί. «Και αφού ανατραφώσει τρία έτη», αφού εκπαιδευτώσει και ανατραφώσει, «να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως», να τα έχει, να πούμε, δεξί χέρι ο βασιλεύς, και ασφαλώς θα τα είχε εναντίον των πατριωτών των, που ξέραν τη γλώσσα, που ξέραν την νοοτροπία του. Πράγματι αυτός ο αρχιευνούχος εδιάλεξε μεταξύ των Εβραιοπαίδων εκεί πολλά παιδιά. Μεταξύ αυτών όμως εξεχώριζαν τέσσερα παιδιά. Μεταξύ τούτων ήσαν και εκ των ιών Ιούδα Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας. Ήσαν τέσσερα παιδιά από τη φυλή του Ιούδα. Εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα, τους μετέτρεψε αμέσως τα ονόματα, τους άλλαξε το όνομα, και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανία Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδεναγό. Άλλο Δανιήλ έβαλεν την καρδία αυτού να μη μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε,
σκέφτηκε να μην φάει από αυτά που προσέφερε το βασιλικό τραπέζι. Εκεί δεν υπήρχε νηστεία, εκεί δεν υπήρχε φόβος Θεού, δεν υπήρχε τίποτα. Δια τούτο παρακάλεσε τον αρχιευνούχον να μην μειανθεί, να μην φάμε εμείς από αυτά, αν είναι δυνατόν. Και προσευχήθη στο Θεό να φωτίσει τον αρχιευνούχο να δεχθεί να μην φάνε τα παιδιά αυτά. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Αυτό είναι ένα μάθημα για μερικές ή για μερικούς. Θέλω να νηστέψω, αλλά έρχεται ο τύραννος και μου λέει να του φτιάξω κρέας, θα μαγειρέψω στα παιδιά αυτό, ή έρχεται ταυτόχρονα η γυναίκα και λέγει στον σύζυγο, εμένα θα μου φέρεις, δεν ξέρω τι είσαι εσύ, μπορεί να τρελάθηκες, εγώ και τα παιδιά θα φάμε. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στα σπίτια. Τι να κάνουμε, κύριε Παναγόπουλε, τι να κάνεις? Να ρωτήσεις τον Δανιήλ τι να κάνεις. Να προσευχηθείς στο Θεό και θα ακούσεις. Δεν ξέρω τι θα φας εσύ, κάτσε νηστικιά, κάτσε νηστικός. Εμάς θα μας κάνεις αυτό. Και έτσι θα κάνεις την νηστεία σου. Αλλά εμείς δεν προσευχηθήκαμε ποτέ στο Θεό προκειμένου να κάνουμε κάτι που είναι για το συμφέρον και το δικό μας και τη δόξα του Θεού. Και στεκόμαστε με τη λογική μας. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Άλλο που να προσευχηθείς, τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνεις. Και τι μπορεί να βγάλει προσευχή? Να λαλήσει αγαθά ο Θεός στο πρόσωπο που για την ώρα ακόμη είναι τυφλό και δεν βλέπει και δεν ξέρουμε, μπορεί να ειδεί αύριο και να ειδεί καλύτερα από σένα και από μένα, που εγώ τον έχω κολλασμένο ή την έχω κολλασμένη, γιατί έχουμε εγωισμό. Δεν ξέρουμε εμείς πώς ενεργεί ο Θεός και πότε οριμάζει ο καθένας. Το εγωισμό μας θέλουμε να μας φτάσουνε. Τότε που είμαστε πίσω εμείς, δεν τα βλέπεις αυτά. Μας περίμεναν άλλοι, μας περίμενε ο Θεός. Άλλωστε εξετάσεις δίδεις, πρέπει να μακροθυμήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο μάθημα, χωρίς να τραβάμε τα άκρα, όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες δύσκολες θέσεις, όπως ευρέθηκε αυτή τη στιγμή ο Δανιήλ και τα άλλα τρία παιδιά, να βάζουμε το γόνατο κάτω κρυφά. Θεέ μου εσύ, έρχεται μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θεέ μου είναι Παρασκευή απόψε. Θεέ μου είναι Τετάρτη απόψε. Θεέ μου είναι Σαββατοκύριακο απόψε. Πρέπει να φυλαχτούμε απόψε. Όμως ο άντρας μου δεν με αφήνει. Όμως η γυναίκα μου δεν με αφήνει. Προσεύχου και να ειδείς πώς σε αφήνει. Αλλά δεν προσευχόμεθα. Κοιτάμε με τη λογική μας ή κοιτάμε με τον τρόπο το δικό μας να αντιπαρέλθουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αυτός λέγει εδώ ότι προσευχήθη και έκαμε ο Θεός τον Δανιήλ να βρει χάρη ενώπιον του αρχιευνούχου αυτού. Όμως ο αρχιευνούχος έφερε τα σαντηρίς του σαν άνθρωπος. Έτσι τα βλέπε. Δεν μπορώ, του λέει, να το κάνω αυτό. Διότι αν δεν τρως καλά, δεν τρως κρέατα ό,τι σερβίρει το βασιλικό τραπέζι, θα αδυνατήσει. Και όταν αύριο ορθεί ο βασιλιάς να πει, γιατί τα παιδιά είναι αυτά αδύνατα, θα πει ότι εγώ σας έκλεβα το φαΐ και δεν τρώγεται καλά. Και το κεφάλι το δικό μου που πάει τότε? Αυτό ήταν μέσα στον άνθρωπο αυτό που δεν πίστευε στο Θεό, που δεν γνώριζε από αυτά τα πράγματα, αλλά έβλεπε τι λέγει η επιστήμη, τι λέγει η φύση. Αυτά έβλεπε. Αυτόν που έφτιαξε την επιστήμη και αυτόν που έφτιαξε τη φύση, και όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης, αυτά ήταν ψηλά γράμματα για αυτόν. Δεν τα ξέρει αυτό τα πράγματα. Εδώ δεν τα ξέρουν χριστιανοί σήμερα, πολλο μάλλον να τα ξέρει αυτός. Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Αγίλ, εγώ του λέει φοβούμαι τον κύριό μου τον βασιλέα, ώστες διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας. Μήποτε ειδεί τα πρόσωπά σας κυθροπότερα παρά των νεανίσχων των άλλων των συνομιλίκων σας, ενοχοποιήσετε την κεφαλή μου στο βασιλέα. Και αυτό το κεφάλι το δικό μου δεν είναι καλά, λέει, επάνω στην πλάτη μου. Αν σας δει έτσι, έτσι τα βλέπε αυτός. Έτσι νόμιζε. Όπως νομίζουν πολλές μανάδες σήμερα. Αν δεν ταΐσουν τους κανακάριδες των κρέατα και ξέρω εγώ άλλα βουτήματα, πράγματα, κρέμες, κάτι. Αν του δώσουν ζωμόνε παραδείγματι από φρούτα, αν του δώσουν κάτι τι άλλο, ένα λαδερό φαγητό, αν άλλα, νομίζουν ότι θα αδυνατήσουν. Και πολλάκες όταν αδυνατίζουν, τότε είναι γερότερα τα παιδιά. Παιδικές ασθένειες δεν θα υπήρχανε, ούτε εμβόλια θα εγένοντο, αν ετρέφουν τα παιδιά φυσιολογικά με το γάλα της μάνας και με φρουτόσμο ως επιτοπλίστων.
Με καρότα, με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά εμείς τα μπουκώνουμε τα παιδιά με λευκόματα και τους βάζουμε εδώ. Στο στήθος και έπειτα βλέπετε φλέματα, βλέπετε μίξεις, βλέπετε πράγματα. Δεν έχει τέτοια πράγματα ο οργανισμός. Ούτε θα εκρύωναν τα παιδιά. Τίποτε θα πατέναν τα παιδιά. Αλλά διότι εμείς τα τρέχουμε αφύσικα, μη πιστεύοντας στο Θεό, και έχουμε τη ζυγαριά δίπλα μας και το ζυγίζουμε να δούμε τι πήρε. Όπως σε ζύγιζε και σένα η μάνα σου, ε? Όπως ζύγιζε και εμένα. Που μας έδαιναν εκεί πέρα με ένα σκηνή από τον πόδι της καρέκλας και μας έβλεπαν το απόγευμα ξανά. Πάθαμε τίποτα? Δεν πάθαμε τίποτα. Φύγαμε από την πίστη του Θεού και στεκόμαστε σε αυτά που πάλι δίδει ο Θεός, αλλά για καλή χρήση και όταν πρέπει, με διάκριση δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, ο Δανιήλ του είπε να δοκιμάσει. Του λέει, βέβαια δεν θέλουμε το κεφάλι σου να έρθει επί πίνακι, αλλά να κάνουμε μια πρόβα. Είπε ο Δανιήλ προς τον Αλχεσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ. Για το αρχιευνούχος έβαλε άλλον πιο παρακατιανόν, όπως λέμε, να διοικεί τα παιδιά αυτά. Και του λέγει, δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 μέρες. Ο βασιλεύς είπε 3 χρόνια θα τρώμε από αυτό το τραπέζι. 3 χρόνια θα είμαστε μαζί. Εσείς κάντε μια πρόβα 10 μέρες. Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες. Και ας δοθώ συνήσι μας όσπρια να τρώγομεν. Αφήστε τα μπιφτέκια και αφήστε τα κόντρα. Και είδωρ να πίνομεν, αφήστε τα ποτά, τα βασιλικά. Έπειτα, ας θεωρήσουσι τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των εανίσκων ή την εστρώγουση από των εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως είδεις, κάμε με τους δούλους. Ας κάνουμε, λέει, μια πρόβα. Εμείς ας τρώμε όσπρια και νερό ας πίνουμε οι 4. Οι άλλοι αστρώνε από το βασιλικό τραπέζι. Και εσύ, άξυπνος άνθρωπος είσαι, θα δεις το πρόσωπο το δικό μας και θα δεις και το πρόσωπο των άλλων. Και κατά αναλογία, κάμνομεν στη συνέχεια. Ποιο σπίτι σήμερα έχει όσπρια? Πού είναι τα 3 φι? Πού είναι τα φασόλια? Πού είναι οι φακές? Πού είναι η φάβα? Τα 3 αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, πού είναι? Έφυγα. Παίρνει φούσκωμα, λέει. Σοβαρά? Όσο έκαμε λάθος ο Θεός που τα φτιάξε. Δεν έκαμε λάθος ο Θεός που τα φτιάξε. Έκανε λάθος εσύ που κακόμα. Γι' αυτά τα άφησε στην άκρη. Να ξέρε ο άνθρωπος τι είπα να πει φασόλι. Ότι αντικαθιστά πλήρως το κρέας από το φυτικό βασίλειο. Και μάλιστα χωρίς τοξίνες. Χωρίς τοξίνες. Να το ξέρει ο άνθρωπος. Παίρνει φάρμακα σίδερο. Βάλε τη φακή σου στο σπίτι σου. Βάλε τις φακές στο σπίτι σου. Φάει φακές σε μια σαλάτα. Τίποτα άλλο. Ούτε ψωμί ούτε τίποτα. Να δεις τι γίνεται. Να δεις πώς αλλάζει το αίμα σου. Να δεις πόσο χρειάζεται στο μικρό παιδί. Πόσο χρειάζεται στο στομάχι. Πόσο χρειάζεται στο έντερο. Και το φούσκωμα αυτό. Τα ερίσματα αυτά. Πόσο χρειάζεται τον οργανισμό. Κάντο, πού να το κάνει. Έκαμε λάθος ο Θεός που τα φτιάξε αυτά τα πράγματα. Μα δεν τα τρώνε τα παιδιά σήμερα. Τα τρως εσύ και δεν τα τρώνε τα παιδιά. Μπήκαν στο τραπέζι να τρώνε τα παιδιά. Και τι ξέρει το παιδί να φάει από μικρό. Τι. Για τα παιδιά, οι αυτές παστεριωμένες τροφές είναι αηδίες. Και το παιδάκι θέλει από εκείνο που τρως. Βάλει το στόμα του. Από εκείνο μαρέγκο, βάλει το στο στόμα του. Να δει τι θα γίνει. Το θέλει ο οργανισμός. Είναι φτιαγμένος από το Θεό και έχει φτιάξει τα ανάλογα στην υλική φύση. Τα οποία τρέφουν και τα ζητάει ο οργανισμός. Δώσ' του ψωμάκι, δώσ' του λίγο φασόλι, τύφτο και βάζω εδώ. Να δεις τι θα γίνει, θα σου πάει τα γέρια. Και δώσ' από αυτές τις αηδίες, δεν τις θέλει. Για το οργανισμό ζητάει κάτι τι άλλο που το έχει ανάγκη, το έχει φτιάξει ο Θεός. Δεν τα μάθαμε τα παιδιά μας εμείς. Σας πω μια εξυπνάδα που συνείδησα έξω στο εξωτερικό που ήμουν αυτές τις μέρες. Φιλοξενήθηκα σε ένα σπίτι ενός ιερέως. Ιερεύς ολοβαλμένος και η πρεσβυτέρα καλοβαλμένη. Νεαρότατη. 31, 25 άλλος με 3 παιδιά. Τετάρτη και Παρασκευή, αλάθια εγώ. Να με εκεί, στο Πόστον, στη Βοστόνη σας μιλώ τώρα. Που υπάρχουν τα αγαθά του κόσμου. Τα αγαθά του κόσμου.
Λοιπόν, δεν το τρώει, μου λέει ο Θανάσης, όταν έχουμε αλάδιαγο, το αποφεύγει και ζητάει μόνον φρουτόζουμο, διότι πορτοκαλάδα εκεί δεν λείπει όλο το χρόνο, το μήλο δεν λείπει όλο το χρόνο, δηλαδή ζωμός, το σταφύλι στη φυσική του όψη δεν λείπει όλο το χρόνο. Μέσα στο τραπέζι απαρατήτως θα πιούν όλη την ημέρα 4-5 ποτήρια από αυτά τα φρούτα. Λοιπόν, αυτό ζητάει τέτοιο. Τι του έκανα όμως, λέει. Αυτουνού του βάζω λιγάκι λαδάκι κρυφά, ώστε να νοστιμίζει. Σκοπός μου βέβαια δεν είναι να τον νηστέψω απόλυτα. Σκοπός μου είναι να τον μάθω να νηστεύει. Διότι θα ξεχωρίζει τις ημέρες και θα βλέπει ότι είναι νόστιμα και τα φαγητά της Τετάρτης και της Παρασκευής. Και έτσι ώστε να μεγαλώσει να τον συνηθίσουμε κι αυτόν. Τι να κάνουμε, κύριε Παναγόπουλε, όλα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ακούτε σοφία. Μια κοπελίτσα 25 ετών, ούτε καν ξέρει τα ελληνικά, έχει γεννηθεί στην Αμερική, έχει σπουδάσει όμως σε μια εκεί πέρα ακαδημία του Αγίου Βασιλείου και έχει γίνει νηπιαγωγός. Και έμαθε τώρα την ελληνική γλώσσα και τη λέει μισά-μισά και διδάσκει τα παιδιά τα άλλα. Το τέχνασμα αυτό. Δηλαδή δεν αποσκοπεί μήπως φάει λάδι το παιδί και θα μαγαριστεί, αλλά θέλει να το μάθει να νηστεύει. Θέλει να το μάθει ότι και τα φαγητά που έχει νηστεία και αυτά είναι από το Θεό. Και του κάνει αυτή την πυρμπατιά. Πως στα άλλα δύο τα μικρά, το ένα το οποίο είναι 2 ετών 1,5 και το άλλο είναι 3, αλλά διέγω τελείως. Αυτός ο πονηρός δεν το τρώγει. Δεν διαμαρτύρεται, αλλά ζητάει, εγώ θέλω πορτοκαλάδα, θέλω κάτι τι άλλο. Αυτή κάνει τη διάγνωση ότι ο μικρός αντιδρά με βάση τη γλώσσα του, δεν του αρέσει την οστιμάδα. Γιατί όλη την άλλη εβδομάδα τρώει τόσα άλλα πράγματα. Και αυτή η πονηρά του βάζει λίγο λαδάκι μέσα για να νοστιμίζει. Και το τρώει, μου λέει τώρα, και έτσι θα μάθει κι αυτός ότι Τετάρτη και η Παρασκευή είναι νηστεία και η Τεσσαρακοστή. Ακούτε σοφία. Μάλιστα. Πού είναι οι δικές μας? Ποιος πιστεύει σε αυτά τα πράγματα? Ποιος αγωνίζεται να διακρίνει την ημέρα? Γιατί πολλές φορές το θέμα δεν είναι αν φάγαμε λάδι ή όχι. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος να διακρίνεται η Τετάρτη και η Παρασκευή και οι μέρες της νηστείας. Ας είναι λαδερό. Γιατί μέσα σε όλη τη βδομάδα δεν τρώμε μια φορά δυο λαδερό. Τρώμε. Δεν τρώμε σαν να μην πω γάτες και σκύλι, κρέας και ψάρια μέρα νύχτα. Δεν είναι. Αυτό να μπαίνει σε μια μέρα ώστε να γίνεται η διάκριση. Να μην πει Τρίτη, να μην πει Πέμπτη, να μην πει Σάββατο, να μπει Τετάρτη και Παρασκευή. Ώστε να υπάρχει το αίσθημα αυτό ότι κάτι είναι σήμερα η Τετάρτη, μια μέρα που πουλήθηκε ο Θεός μου, και η Παρασκευή είναι μια μέρα που σταυρώθηκε ο Θεός μου για μένα, για να αναπνέω και να λέω αυτές τις ανοησίες αυτή την ώρα. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς λέγω πόσο θα ωφελείτο ο άνθρωπος αν ήθελε να διαβάσει τα τεχνάσματα του Πνεύματος. Γιατί είναι τεχνάσματα του Πνεύματος αυτά. Είδατε πόσο όμορφα από το ένα μέρος προσευχήθη. Και όταν προσευχήθη, ο Θεός μίλησε αγαθά σε εκείνο που θα δούμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα φώτισε αυτόν. Τι να πει? Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή να κατεβάσει σοφία δικιά του. Τι είπε ο Κύριος μας? Όταν λέγει βρεθείτε σε δύσκολο θέση, να απολογηθείτε για την πίστη σας, γιατί είναι θέμα πίστεως στην περίπτωση αυτή. Πιστεύω στον Χριστό ότι εσταυρώθηκε και απέθανε για μένα και κατά συνέπεια πρέπει να πενθήσω. Τότε λέγει εγώ δώσω σοφία και εγώ δώσω απάντηση στην περίπτωση αυτή. Ας σε ξυπνάδες δικές σου. Μια σύντομο προσευχή κάμε μέσα σου και πέσε. Θεέ μου, πώς θα πολιτευτώ τώρα? Έρχεται νηστεία. Έρχεται 40 ημερό, έρχεται μεγάλη εβδομάδα, αύριο έχουμε Τετάρτη, αύριο έχουμε Παρασκευή, αύριο έχουμε ξέρω εγώ, μια άλλη. Φώτισε με πώς θα πολιτευτώ, στον σύζυγον, αν πρόκειται περί σύζυγου ή στην σύζυγον, στα παιδιά, τι θα πω. Σήμερα με είχε πάρει μια κυρία και με ρωτούσε σχετικώς, η υγεία της είτε ότι αυτή, πρέπει κάτι να βάλεις το, λέω μη σε γελάει ο πονηρός, θα μπορείς να φας κάτι και να κοινωνήσεις, δεν σε δυσκολεύει. Ανθρώπους μη φας, λέγω. Πρόσεχε, αν φας λίγο λάδι, δεν σε πειράξει. Μα τι θα πούνε τα παιδιά μου? Να κάνεις διαφώτιση στα παιδιά σου και να κλείσεις το σπίτι σου εφόσον είσαι χριστιανή όταν πρόκειται να φας. Ώστε δεν θα βγεις να διαταμπανίσεις τον κόσμο και το καθένας δεν ξέρει τι είσαι εσύ και τι ανάγκη έχει το σώμα σου. Ώστε αυτό που μπορεί να πάρεις κατά φύση να μην στο δίδουν
υπερφύση. Αμείς το δίνουν με ενέσεις και με κλίματα ύπατος και ταυτόχρονα νηστεύεις το λάδι. Πώς νηστεύεις το λάδι εφόσον σου δίνουν κρέας με τις ενέσεις? Τι νηστεύεις το λάδι? Σε γελάει ο διάβολος. Δεν γνωρίζεις την πίστη σου. Δεν γνωρίζεις πώς σκέπτεται ο Θεός και τι το είναι αυτή η νηστεία. Ότι δεν είναι σωματοκτόνος αλλά είναι παθοκτόνος. Και είδα ότι πολλοί μας δεν έχουμε γνώση επάνω στα θέματα αυτά που έπε και εμείς να γνωρίζουμε και ανέτος να πολιτευόμεθα και ελεύθερα, γιατί το χριστιανισμό είναι ελευθερία. Και ταυτόχρονα να χειραγωγούμε και κανέναν άλλον που δεν ξέρει. Έτσι είναι, πρόσεξε, αυτό να κάνεις. Να μιλούμε για μίαν πεπατημένη ούτως υπήν οδόν. Πέρασα εγώ από αυτό, γνωρίζω, σου μιλώ από την πείρα μου. Και να στηρίξουμε και να χειραγωγήσουμε κάποιον άλλον. Εδώ λοιπόν λέει, κάμε όπως εσύ νομίζεις, όταν όμως δοκιμάσεις. Βέβαια μέσα στα 3 χρόνια, τι ήσαντε τώρα οι 10 μέρες που λέει αυτός? Ασφαλώς αυτά τα λόγια ο Δανιήλ δεν τα είπε απλώς από την εξυπνάδα του, όπως είπα γρηγορότερα, και γρηγορότερα προσευχήθη και τώρα ασφαλώς θα προσευχήθηκε ξανά το νέο σύνθημα που του δίδει. Απάντησες. Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα ο σιτιστής και εδοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα, παχύτερα εις την σάρκα. Παραπάντων των νεανίσκων ήτινες έτρωγον τα εδάσματα του βασιλέως. Αυτή είναι η απάντηση. Και είναι αλήθεια. Υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρω με τι τρέφονται. Με ολόκληρον την δύναμη της επιστήμης και με του πουλιού το γάλα που λέμε. Και είναι σαν βδέλες. Και υπάρχουν παιδιά που δεν χορταίνουν ούτε το ψωμί. Που είναι ροδοκόκκινα, χτυπάς το μάγουλο από εδώ και σκάει από εκεί. Και πολλές φορές οι οικογένειες οι οποίες δεν έγιναν αγνώμονες προς τον Θεό και τη Μεγάλη Αποστολή. Δηλαδή οι οικογένειες εκείνες που δεν είναι μίνι οικογένειες, αλλά οι οικογένειες που έδωσε ο Θεός. Αν δείτε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν τρέφονται με τόσα αγαθά, λείπουν πολλές φορές, λόγω των πολλών παιδιών. Δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα, όμως ούτε αρρωσταίνουν όπως αρρωσταίνει το ένα, τα δύο, που είναι κατακίτρινα και δεν ξέρω τι είναι, διότι ακολουθούν το δρόμο του Θεού. Στο Μόντρεαλ που πήγα τις άλλες 10 μέρες, εφιλοξενήθηκα σε ένα σπίτι που είχε 6 παιδιά και το 7ο στην κοιλιά. 32 ετών, 33 ο σύζυγος και 26-27 η σύζυγος. Βέβαια όταν είναι 7 παιδιά η μητέρα, ένα αντρόγενο 10 άνθρωποι και εφοπλιστένα είναι, πάλι δεν θα τα προλαμβάνω, τα περιποιούνται, έστω και αν τα έχουν όλα. Κανένα άρρωστο. Όλα ροδοκόκκινα. Όλα τακτοποιημένα. Πήγα και σε σπίτια και είδα και σπίτια που είχαν 1, που είχαν 2 το πολύ. Δεν έχουν την ευτυχία και την υγεία και το σφρίγγος αυτής της φωλιάς που ήταν σαν να βλέπεις μια φωλιά μιας κουνέλας με τα κουνελάκια της να παίζουν αμέριμνα, χωρίς τσακωμούς, χωρίς πείσματα, χωρίς τίποτα, χωρίς ξεσυνερισά. Γιατί όταν έχεις 1 ή 2 υπάρχει ζήλια, φθόνος κλπ. Διότι όλο εκείνο προσέχεις. Άμα έχεις 6-7-10, ποιο να προς το προσέξεις? Δεν προσέχεις κανένα. Το αφήνεις εκεί πέρα και κοιτάει να τους χορτάσεις με ψωμί ή με κάτι τι άλλο. Δεν θέλουμε να φιλοσοφήσουμε. Δεν θέλουμε να διδαχτούμε δυστυχώς εμείς σήμερα από τη ζωή μας. Δεν είναι να πας διαβάσεις την ιστορία των λαών ή να διαβάσεις την εκκλησιαστική ιστορία τα άλλα. Διάβασε την ιστορία του σπιτιού σου. Η Αθήνα, παραδείγματι, σήμερα στην οποία ομιλώ, το 95% είναι επαρχιώτες. Δεν υπάρχει Αθήνα σήμερα. Είναι όλοι από την επαρχία. Από τα Κράβαρα, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη. Από...
Και οι περισσότεροι γονείς είναι παιδιά 7, 8, 5, 6, 4. Εγώ με ένα παιδί από τα 13 που έκανε η μάνα μου. Η γυναίκα με ένα παιδί από τα 13 που έκανε η μητέρα της. Ζήσαμε, περάσαμε, στερηθήκαμε κλπ. Γιατί κύριε να μη στερηθείς? Τι ζημίωσα εγώ που εστερήθην? Ζημίωσα τίποτα? Δεν ζημίωσα σε τίποτα. Και τι κέρδισες εσύ, ο οποίος δεν εστερήθης, που έχασες ορισμένες προϋποθέσεις απάνω στο ότι τα είχες όλα? Διότι έχετε τη γνώμη ότι είναι καλό να τα έχει ο άνθρωπος όλο, να μη στερείται σε τίποτα? Δεν είναι καλό όταν δεν υπάρχει διάκριση. Και πολλές φορές αυτή η διάκριση εμείς την κάνουμε στην άκρη και αναγκαζόμεθα εκ των πραγμάτων να προσγειωνόμεθα πολλές φορές. Βέβαια λέει ο κόσμος μια δικιά του σοφία, νηστεύει λέει ο δούλος του Θεού γιατί δεν έχει να φάει, ότι εφευρέθη φερυπίνη νηστεία για να παρηγορήσει εκείνους που δεν έχουν, όσον εμείς που έχουμε, που τα ψυγεία μας είναι γεμάτα κλπ. Δεν είναι για μας. Και εντούτοις Θεός τα δίδει όλα, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να πάρει εκείνα που το συμφέρει. Διότι ναι μεν έφτιαξε ο Θεός τόσα αγαθά για τον άνθρωπο, ζαλίζεται ο άνθρωπος όταν πάει μέσα σε μία κρεαταγορά και δει αυτά που έχει φτιάξει για τον άνθρωπο. Αν πάει σε μία ψαραγορά και δει τα είδη, τα μεγέθη και τις ποιότητες των ψαριών. Αν πάει σε μία φρουτοαγορά, αν πάει σε μία λάχαναγορά, θα ζαλιστεί ο άνθρωπος. Και λέει ο Σατανάς, για σένα τα φτιάξε. Ποιος τα λέει να τα νηστέψεις? Α, τα πετάμε να πηγαίνουν χαμένα? Τα φτιάξε για μένα, διάβολε. Αλλά πότε τα φτιάξε για μένα? Παρότι τα φτιάξε για μένα, δεν είναι για μένα τώρα. Διότι εγώ τα μπλέξα στα μονοπάτια της αμαρτίας. Αν διαβάσει κανείς τη δημιουργία, θα βρει ότι όλα αυτά έγιναν πριν γίνει ο άνθρωπος. Δεν τον έφτιαξε τον άνθρωπο χωρίς να έχει τίποτα. Του τα έφτιαξε όλα. Τον εισήγαγε σε αυτό το διαμέρισμα που λέγεται κόσμος, ο Θεός τον άνθρωπο, εφόσον του επρόσεξε την τελευταία λεπτομέρεια. Εμείς πολλές φορές μπαίνουμε στο σπίτι χωρίς να έχει τελειώσει. Του λείπουνε πολλά. Και σκευρώνουμε εκεί πέρα μέσα από την υγρασία ή δεν ξέρω τι, από άλλα πράγματα παθαίνουμε ζημιές μεγάλες. Θεός έφτιαξε στην τελευταία λεπτομέρεια το διαμέρισμα αυτό που λέγεται κόσμος και εισήγαγε τον κανακάρι τον άνθρωπο και του είπε πάντα έξεστη, εφόσον φυλάξεις αυτή την εντολή. Κατά συνέπεια, για τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως πάντα έξεστη. Για τον άνθρωπο όμως μετά την πτώση που είμεθα εμείς, εφαρμόζεται το του Παύλου, πάντα έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα λέει μπορείς να τα χρησιμοποιείς, αλλά δεν συμφέρει τώρα, γιατί είσαι άνθρωπος νεκρός, είσαι αμαρτωλός, είσαι αδύνατος και δεν συμφέρει τώρα όπως τα έκαμε σ' άνθρωπε. Καταλάβατε, Μέγας Βασίλειος τι λέγει? Η νομοθεσία της νηστείας εν το παραδείσο εδόθη. Το ου φάγεστε νηστείασε στη νομοθεσία. Ιδάν ημέρα αν ενίστευε η Εύα εκ του ξύλου, δεν έτρωγε από το δέντρο που της είπε να μη φάει, ου κάνε δεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Δεν θα είχαμε ανάγκη εμείς σήμερα. Όμως αυτή τάπλεξε εκεί τη συνεργεία του Σατανά και πρέπει εμείς για να γυρίσουμε πίσω νηστεύσομεν τίνιν ή να εις τον παράδεισον επανέλθομεν. Δεν έχει ο Θεός την ανάγκη της νηστείας μας και της εγκρατείας μας. Εμείς την έχουμε ανάγκη. Και δεν είναι μόνο θέμα κοιλίας, είναι και θέμα σαρκός. Ποιο αντρόγενο επρόσεξε την εντολή του Παύλου? Συνεσταλμένος ο καιρός. Άνθρωποι 50, 60, 70 ετών ζητούν να παντρευτούν. Πού να πας κύριε? Τι να κάνεις να παντρευτείς και ποιο να πάρεις? Πού η παιδοποιία? Ποιος ο σκοπός του γάμου? Προσέξετε λέει, οι έχοντες γυναίκες να τις έχετε σαν να μην τις έχετε και οι έχοντες άντρες να τους έχετε σαν να μην τους έχετε. Συνεσταλμένος ο καιρός. Θα φύγουμε λέει. Προσέξετε.
Δια την χρήση της παιδοποιίας. Πόσα αντρόγενα δεν έχουμε που αγιάσανε μετά το γάμο. Διότι φόσον έκαμαν τα σαρκικά, έκαμαν τώρα και τα πνευματικά. Τα αντρόγενα τα σημερινά, όλο σαρκικά. Και όχι σαρκικά για παιδοποιία, και όταν ήσαν εις θέση να κάνουν παιδιά δεν έκαμαν, και τώρα συνεχίζουν να παίρνουν τον μπουρμπουάρ χωρίς να εργάζονται. Γιατί το έργο του γάμου είναι η παιδοποιία. Ο άνθρωπος που δεν πρόκειται να κάνει παιδιά θεληματικά, ήρθε να μην παντρευτεί ποτέ του. Αλλημονό του εν ημέρα Κρίσεως. Τον συγχωρεί κανένας. Το πόσο θα βρεθεί μπερδεμένος εκεί πίσω στην κρίση, δεν μπορεί να το φανταστεί ο άνθρωπος, ο οποίος καταστρατηγεί τον νόμο του Θεού. Μην κοιτάτε που ορισμένα τρώει να ψάχνουν να βρουνε παπάδες για να πάρουν συγχωρητική ευχή να κοινωνούν 1, 2, 3 φορές το χρόνο. Δεν θέλουν και περισσότερο, που κοινωνούσαν και περισσότερο γρηγορότερα. Δεν θέλουν και περισσότερο. Και αλίμονον από τον τυφλόν που οδηγεί τυφλόν. Τι είπε ο Χριστός? Τυφλός, τυφλόν, αν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Είμαστε πονηροί, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Η γάτα ξέρει όταν φάει τα ψάρια ότι έκαμε ζημιά. Και φεύγει όταν δει την κυρία, για να τη κόψει τη μέση με τη μάσα. Φεύγει η γάτα. Ξέρω εγώ ότι καταστρατηγώ τον νόμο του Θεού και την αποστολή μου ως αντρόγενο. Δεν το ξέρω. Το ξέρω και πάρα το ξέρω. Με πονηρός. Βρίσκω σοφιστίες να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Υπάρχει κατεξοχήν για μας τους Έλληνας μεγάλη καταστροφή αυτή. Μεγάλη οργή. Το ωραιότερο, το αγιότερο έθνος και ο αγιότερος λαός με αποστολή σαν τους Εβραίους τότε, σήμερα να περιορίζεται από την απόψεων της γεννήσεως. Εφόσον οι Εβραίοι κοιτάνε να γίνουνε, να καταλάβουνε τον κόσμο, εμείς μικρύνουμε. Μη χάσουμε τα κάλλη μας και τις ειδονές μας. Μη χάσουμε τίποτα από τα μέλια της αμαρτίας και της αρκός. Εν πάση περιπτώσει, αυτός εδώ ενήργησε όπως επεθύμησαν τα παιδιά αυτά, όπως προσευχήθησαν, όπως είχαν στην καρδιά τους. Και τι έκανε? Αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και των ίνων των οποίων έπρεπε να πίνωσει και έδινε εις αυτούς όσπρια. Δηλαδή, έπαιρνε το φαγητό από το τραπέζι, οι μερίδες ερχόσατε σωστές, όμως τις έβαζε στην άκρη αυτός. Δεν φαινότανε μέσα ότι δεν έπαιρνε για όλους φαγητό. Το έπαιρνε το φαγητό από μέσα, που ήταν η εντολή. Το αρτήσιμο, αυτό ό,τι είχε το βασιλικό τραπέζι. Το βασιλικό τραπέζι δεν είχε νηστείες σε πράσινα πράγματα. Και τα έβαζε στην άκρη και τους έδινε αυτόν όσπρια. Και έπιναν και νερό. Δεν πίνανε από τα βασιλικά κρασιά. Και εις τους τέσσερας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός. Έδωκεν ο Θεός. Γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίας. Ακούτε? Στα παιδιά αυτά που ενίστευαν, που έκαναν διάκριση ότι σαν Εβραιόπουλα, σαν Εβραίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα τραπέζα των ειδωλατρών, θα πρέπει να κάνουν τις νηστείες των, να κάνουν την εγκρατειά τους, να εφαρμόσουν τον νόμο τους. Και αδιαφόρησαν. Το χαρακτηριστικό δε το μεγάλο είναι ότι για να έχουν τη δύναμη εκεί στην ξενιτιά, εκεί στη στέρηση και την εχμαλωσία, να σκεφτούν να κάνουν εγκράτεια και νηστεία, τι φόντα είχανε από το σπίτι τους. Φεύγουν τα παιδιά τα δικά μας και πάνε να σπουδάσουν στη Γαλλία, πάνε να σπουδάσουν στην Ιταλία, πάνε να σπουδάσουν στη Ρουμανία, πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό κλπ. Με τι φόντα φεύγουν και εκεί που πάνε τι κάνουνε? Νηστεύουνε, εγκρατεύονται, ή τι λένε οι μανάδες πίσω και οι γονείς? Όταν θα ξαναέρθουμε το καλό, σοβαρά, θα γκρεμιστούνε τώρα και θα τους κόεις εσύ όταν θα έρθουνε? Όταν θα έρθουν θα φας με την παντούφλα στο κεφάλι, θα σε πούνε τρελή, δεν ξέρεις τι κάνεις. Διότι δεν έχει φόντα αυτό να διακρίνει. Και αντί να αφομοιώσει εκεί που θα βρεθεί κάποιον άλλον που δεν ξέρει τι του γίνεται, που θα έρχεται γιατί ήρθε και που υπάγει,
θα αφομοιωθεί αυτό από το κακό. Παρότι το κακό δεν είναι δυνατό όσο το καλό. Πάντοτε ο καλός πρέπει να αφομοιώνει τον κακόν. Όταν κάποιο μικρόβιο μέσα στον οργανισμό μπει, πρέπει απαραίτητος το μικρόβιο αυτό να νικήσει τον οργανισμό τον υγιή. Αν ο οργανισμός είναι υγιής, θα παλέψει με το μικρόβιο και θα το εξοντώσει το μικρόβιο. Όταν όμως ο οργανισμός δεν είναι υγιής, το παραμικρό μικρόβιο, η παραμικρή επιθυμία θα μας ρίξει πρώτους κάτω. Έτσι δεν είναι? Αυτό πρέπει λοιπόν να γίνεται. Μην περιμένουμε εξωτερικώς αυτές τις αρετές να τις εφαρμόσει ο άνθρωπος. Εσωτερικώς. Και το μεγαλύτερο εργαστήρι είναι το σπίτι. Από αυτά που θα δει το παιδί, από αυτά που θα ακούσει το παιδί, από αυτά που θα πράξει το παιδί από μικρά ηλικία. Όχι όταν μεγαλώσει. Όχι όταν μεγαλώσει. Ερώτησαν τον Σωκράτη πόσο πρέπει να είναι το παιδί για να του βάλουμε δάσκαλο κοντά του. Γιατί, του λέει, έχεις παιδί? Λέει, ναι, έχω. Πόσο είναι τώρα? Είναι, λέει, 6 μηνών. Έχασες, του λέει, 6 μήνες. Και αν ο Σωκράτης, αγαπητοί μου, είπε από την πρώτη ημέρα που γεννιέται το παιδί πρέπει αμέσως να γίνεται διάκριση και μάθεις απάνω τι θα το μάθεις, τι θα του επιτρέψεις και τι θα του επιτρέψεις, εγώ σας λέγω από την ημέρα που θα συλληφθεί το παιδί μέσα στη κοιλιά της μάνας. Η μάνα αυτή η ιδία, με τη ζωή της, με την νηστεία της, με την εγκρατειά της, με την προσευχή της, με τη θεία της κοινωνία, είναι εκείνη η οποία θα αγιάζει το παιδί εκ κοιλίας μητρός. Και δεν θα γεννήσει σατανά, θα γεννήσει παιδί του Θεού. Καταλάβατε? Από τότε. Γιατί έχει έμεσον αγιασμόν. Τι λέει ο γιατρός? Τι πρέπει να τρώει η μάνα προκειμένου να είναι έγκυος? Τρέφει έναν άλλον οργανισμό. Έχει έναν άλλον άνθρωπο μέσα της. Τη λέγει ορισμένα πράγματα με βάση την επιστήμη, τα οποία τα έχει ο Θεός, είναι απαραίτητα για τον άλλον οργανισμό μέσα. Και αυτά είναι αναφορικώς με το σώμα. Άμα αυτό το ζωντανό πραγματάκι που υπάρχει μέσα εκεί έχει και ψυχή αθάνατο από την ώρα που συλλήφθηκε. Γι' αυτό υπάρχει ένας άλλος τρόπος συντηρήσεως, όπως και της ψυχής του ανθρώπου, της μητρός, είναι και για την ψυχή εκείνου. Αυτά σήμερα δεν προσέχονται. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε κοινωνία αγγελική. Έχουμε κοινωνία σατανική. Έχουμε ζούγκλα, θηρία. Βγαίνουν έξω άπιστοι, άθεοι, ληστέ, πάσης φύσεως άνθρωποι. Γιατί? Διότι το κύτταρο αυτό που λέγεται οικογένεια δεν είναι στη θέση σήμερα. Δεν δίδονται τα φώτα. Διότι αν δίδω τα φώτα και τα φόντα από μέσα, θα αντιδρούσε έξω το παιδί και πολλά παιδιά θα τα βοηθούσε, τα οποία δεν έχουν μητέρα. Θα πει κανείς, πώς δεν έχουν ορφανά, δεν υπάρχουν, έχουν μητέρα. Καλύτερα να μην την είχαν αυτή τη μητέρα που έχουν. Έτσι που τα τρέφουν, που τα εξοπλίζουν, που τα προσέχουν, που τα νουθετούν, που τα καθοδηγούν. Είναι προτιμότερο πολλές φορές να ευχόμεθα να πεθαίνει η μητέρα και ο πατέρας, εάν πρόκειται τα παιδιά να τα οδηγήσουν κακώς. Είναι καλό, θα πει κανείς, να κάνουμε ορφανά. Δεν θέλω να πω αυτό. Στέκουμε σε μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος λέγει το εξής: άνθρωπος χωρίς οδηγόν άλλοτε εχάθη, άλλοτε εσώθη. Με κακόν οδηγόν πάντοτε εχάθη και ουδέποτε εσώθη. Αυτό θέλω να πω. Καταλάβατε? Υπάρχει εκδοχή, ένα παιδί χωρίς μάνα, ορφανό από μικρό, να σωθεί μια μέρα και να γίνει άνθρωπος. Με κακή μάνα, διεφθαρμένη μάνα, με άπιστη μάνα, θα γίνει 100% κακός. Αυτό θέλω να πω. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, λέγει, έδωκεν ο Θεός γνώση. Σήμερα εμείς, τα σπίτια μας, εισέρχονται και εξέρχονται φροντιστέ. Κάνουνε ξεχωριστά μαθήματα. Άλλα παιδιά πηγαίνουνε σε φροντιστήρια έξω κλπ. Παιδιά αβοήθητα, χωρίς φροντιστήρια και χωρίς δασκάλους, δεν μπορούν καν να προχωρήσουν. Και άλλα με πολλούς διδασκάλους και με πολλά φροντιστήρια εξακολουθούν να είναι τουβουλάκια όμορφα. Γιατί? Λείπει ο Θεός από τη μέση. Δεν προσεύχεται το παιδί. Δεν έμαθε να προσεύχεται το παιδί. Του δώσει σοφία και σύνεση να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα.
Δεν διάβασε ο πατέρας του και η μητέρα του ποτέ το Σολομώντα, το σοφό Σολομών, να δει τι προτρέπει ο Σολομών στον άνθρωπο, εάν θέλει να έχει σοφία. Έχει τη γνώμη ότι η σοφία είναι κάτι έτσι υλικό πράγμα που μπορούν να το μοιράσουν οι καθηγητές και οι φροντιστές κλπ. Όχι, δεν κολλάνε στο κεφάλι καθόλου αυτά τα πράγματα. Είναι κινέζικα, είναι ξένα. Εάν δεν έρθει η πάρεδρο σοφία, έτσι λέει, δώσει μην την πάρεδρον σοφίαν να μας διδάξει. Γιατί αν δεν έρθει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δίπλα και δεν στέκεται στον καθέναν η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, θα σταθεί στον άνθρωπο των συνετών, θα σταθεί στον άνθρωπο της προσευχής, θα σταθεί στον άνθρωπο της νηστείας, της εγκρατείας, θα καθίσει δίπλα η σοφία και θα φωτίσει τον άνθρωπο. Από μακριά θα τα αντιλαμβάνεται, αμέσως θα τα συλλαμβάνει και δεν θα χρειάζεται πολλές φορές. Αλλά βλέπουμε μερικές εξαιρέσεις και δεν βλέπουμε τον κανόνα και αυτά τα απορρίπτουμε. Πολλά πράγματα θα είχαμε ωφεληθεί αν πιστεύαμε στο Θεό και τα παιδιά φεύγανε το πρωί με προσευχή και με την ημέρα διακεκριμένη. Δηλαδή μου σήμερα είναι Τετάρτη, πρόσεξε. Τι θα πάρεις μαζί σου και τι θα φας έξω. Θα σου σερβίρουν οι άλλοι. Μη ενδιαφέρεσαι τι θα ειδείς στις τσάντες των άλλων. Τι θα ειδείς στα χέρια των άλλων. Μη ενδιαφέρεσαι. Μα δεν μπορεί να του αντιδράσεις. Δεν αισθάνομαι καλά σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το πάρω. Βρεις έναν τρόπο. Δεν είναι να βγάλεις το πιστόλι εφόσον δεν έχεις την δύναμη να σταθείς. Θα σου ειρωνευτούν οι άλλοι. Τι να λιάσεσαι. Ω τον καλό καιρό. Βρε τρελάθηκες. Ποιος πλάκα πατέρα έχεις. Σε ποια μάνα υστερημένη έχεις. Βρε που ζούμε σήμερα. Ειρωνία των άλλων. Πού να σταθεί το παιδί. Πού να σταθεί η κοπέλα. Υποχρεωμένη να ελιχθεί. Να ελιχθεί. Να προσέξει με ποιες θα κάνει συντροφιά. Με ποιους. Και όλη αυτή η προπαίδεια πρέπει να γίνεται σπίτι. Κατόπιν προσευχής της μητρός και του πατρός. Διότι ο λόγος που δεν είναι απόρρια προσευχής είναι ξερή λάσπη. Δεν κολλάει πουθενά οσοδήποτε σοφία και σύνεση αν δείχνει ότι έχει. Ο λόγος όμως που είναι με προσευχή, αυτός κολλάει. Μπαίνει σφίνα μέσα στο μυαλουδάκι αυτού του παιδιού και βοηθιέται. Έχουμε υποχρέωση. Κατεξοχήν σήμερα να τα μάθουμε αυτά τα πράγματα εμείς και να βοηθήσουμε από την πλευρά μας. Θα μας ζητήσει λόγον ο Θεός. Δεν θα μας ρωτήσει ο Θεός γιατί τον έκαμα επιστήμονα. Γιατί δεν του το πήγα εκεί. Δεν του χρειάζονται επιστήμες του Θεού. Τα έχει χτίσει τα παλάτια του ο Θεός. Έχει φτιάξει τα καλοριφέρ του και τα υδραυλικά του. Τα έχει φτιάξει ο Θεός. Για ψυχές ήρθε ο Θεός στον κόσμο. Δεν ήρθε διανόηση και μόρφωση μόνο. Δεν τα απορρίπτει. Όλα για τον άνθρωπο τα φτιάξε. Αλλά το άνθρωπος καταστρέφεται με βάση αυτά. Τότε ου και έξεστη, όπως είπα γρηγορότερα που λέγει ο Παύλος. Πάντα μη έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει. Στέχουμε λοιπόν, γι' αυτό αισθάθηκα μάλλον σε αυτό, ώστε κατέστησε τον Δανή, λέει, νοήμωνα εις πάσιν όρασιν και ενύπνιον. Και του δώσε και μια ειδική χάρη του Δανίλ, που γνωρίζεται εκ των υστέρων τι έγινε αυτός ο Δανίλ, πώς επολιτεύτη, ερμήνευσε όνειρα του Ναβουγοδονόσορος, τι προφητείες έκανε κλπ. Γιατί όλα αυτά είναι από το Θεό. Δεν είναι θέματα του θρανίου να καθίσεις να διαβάσεις. Είναι κατόπιν αποκαλύψεως. Και για να έρθει η κάθε χάρις να καθίσει του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο, πρέπει ο άνθρωπος να έχει φτιάξει τον ανάλογο θρόνο για να καθίσει η Βασίλισσα η χάρις. Να έχει καθαρίσει, να έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις. Μου επιτρέψετε να ξανατοδιαβάσω και να το μεταφέρετε στα παιδιά σας και όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη να ανοίξετε το Δανιήλ στο πρώτο κεφάλαιο να το διαβάσετε. Όχι ότι δεν έχουν σχέση και τα υπόλοιπα σοφά τα οποία προέκυψαν από αυτή τη διαγωγή των τεσσάρων αυτών παιδιών μέσα σε αυτό. Αλλά για το θέμα μας αυτό που σας ομιλώ. Επιτρέψετε μου να ξαναστοδιαβάσω. Εις τους τέσσερας τούτους, σε δράχμης, άχαβδαν αργό κλπ. Τα τέσσερα παιδιά αυτά. Έδωκεν ο Θεός. Ο Θεός έδωκε, παρηχώρησε, δόρισε. Γνώσιν και σύνεση. Άλλο γνώσεις, άλλο σύνεση. Γνωρίζω πολλά, αλλά δεν είμαι συνετός. Πέφτω στο κενό. Ρυψοκινδυνεύω. Αυτά είναι συνέσεως. Διακρίσεως. Χάρισμα ειδικό του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι άμα γνωρίζεις ίδια πράγματα. Άμα δεν ξέρεις πότε να το κάνεις το καθένα. Δεν έχεις την σύνεση. Δεν έχεις τη διάκριση. Yeah. Γιατί έχουμε, όπως λέγανε οι αρχαίοι μας,
καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Και πολλές φορές είναι προτιμότερο να μην μιλήσεις παρά να μιλήσεις. Χριστός μας δεν ήξερε να μιλήσει ενώπιον του Πιλάτου και αυτό σε σιώπα. Ήξερα εγώ να του απαντήσω. Καλύτερα που δεν του απήντησες. Ωφελήθης περισσότερο που δεν του απήντησες παρά που του απήντησες. Γιατί πολλοί που δεν γνωρίζουν, δεν έχουν τη σύνεση, βάνουν τον άλλο στη θέση του. Τον έβαλα στη θέση του, λέει. Βγήκες εσύ όμως από τη θέση σου. Σκοπός μας δεν είναι πως να σώσουμε αυτόν ή να συντρίψουμε αυτόν και να συντριφθούμε κι εμείς. Όχι. Αν αυτός θέλει να συντριβεί, να συντριβεί, εγώ να σταθώ στη θέση μου. Μα μου πρόσβαλε την αξιοπρέπειά μου. Και τι έγινε? Επανέκτησες την αξιοπρέπειά σου. Βέβαια. Έχασες όμως τη χριστιανοπρέπειά σου με αυτά που είπες. Δεν είχες σύνεση λοιπόν ότι δεν έπρεπε να μιλήσεις. Και αν μίλησες, μίλησες για να ικανοποιήσεις το εγώ σου και να ικανοποιήσεις τους άλλους. Αν δεν μιλούσες όμως, θα φύλατε στην ψυχή σου. Μίζων πασών των αρετών η διάκρισης, η σύνεσης και από την αγάπη και από τη θυσία και από τα πάντα. Η διάκρισης, να ξέρεις να διακρίνεις. Αγαπάς το παιδί. Ναι, τώρα θα κάνεις διάκριση. Την αγάπη θα την αφήσεις στη κουζίνα και θα κατέβει ράβδος να του σπάσεις τα πλευρά του παιδιού. Η αγάπη θα πάει από εκεί. Θα κάνεις διάκριση ότι πρέπει να τη φάει τώρα αυτός. Για θα τη φάω εγώ αύριο από αυτό να τη φάει αυτός τώρα. Καταλάβατε. Χρειάζεται διάκριση. Μην ακούτε ανωτέρα παιδαγωγική κλπ. Και θέλει ο μικρός να γράφει με τα αριστερό και θέλει να σπάει από εκεί. Το σπάσει το αριστερό, θα γράψει με το δεξί. Το γατί σου και το παιδί σου και το σκυλί σου όπως το μάθεις. Είναι παιδαγώγης από μικρά. Ούτε τις τρέλες. Γιατί δαιμονισμένη η ανθρωπότητα σήμερα. Γιατί δαιμονισμένα τα νιάτα σήμερα. Γιατί. Δεν έγινε ουδεμία διαπαίγωση. Αφήσαμε τη φύση να εξελιχθεί με όλη τη διαστροφή και τη διαφθορά. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έδωκεν λοιπόν λέγει γνώσιν και σύνεσιν. Αυτό μου κάνει ιδιαίτεραν εντύπωση. Εισπάσαν μάθησιν και σοφία. Εισπάσαν μάθησιν και σοφία. Και κατέστησε το Δανιήλ, του δώσε ένα ξεχωριστό χάρισμα, νοήμωνα, να αντιλαμβάνεται. Εισπάσαν όρασιν και ονείπνιον. Να διακρίνει το όνειρο τι είναι και η οπτασία τι είναι. Είναι εκ του αγαθού ή είναι εκ του πονηρού. Και αν είναι εκ του αγαθού, τι ερμηνεία έχει. Είδα κάτι. Πώς το ερμηνεύεις. Θα πάω να ψάξω στον ονειροκρίτη και θα ρίξω τα φασόλια να κάνω τους συνδυασμούς για να πάρω την απάντηση. Φόσον την έδωσε ο Θεός, την έδωσε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να την πάρω την απάντηση από το Πνεύμα του Άγιον. Και είναι ειδικός άνθρωπος, με ειδική σοφία, θα σου πει παιδί μου, αυτό και αυτό είναι. Πρόσεξε, φυλάξου από αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν την έδωσε στον Δανιήλ αυτή την περίπτωση. Και αν διαβάσει κανείς τη συνέχεια που έχει μια πολύ μεγάλη συνέχεια, θα δείτε τα πράγματα που ηξιώθη εκ των υστέρων Δανιήλ. Παρότι και αυτός ως άλλος Ιωσήφ, εχμάλωτος, δούλος, μακριά, 70 χρόνια κάμαν οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα στη Βαβυλωνία. Εν τούτης δεν έχασε τίποτα από την πίστη του. Έβλεπε το Θεό του πάντοτε μπροστά. Η χάρη του Θεού πάντοτε ήταν απάνω. Γνωρίζω μανάδες από χωριό που δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Και όταν βρέθηκαν στην ανάγκη να αφήσουν να απομακρυνθούν παιδιά τους εις αναζήτηση τύχης και βοηθείας, δεν τους δώσανε τίποτα άλλο ή μόνο μια σύνοψη στο χέρι και την ευχή να διαβάζουν την παράκληση της Παναγίας. Δηλαδή σαν άλεγαν Παναγία μου, πέρα από τη γωνία το παιδί μου δεν θα ξανατο ειδώ. Από εκεί και κάτω στο αφήνω σε σένα. Και αυτά με την ευχή της μάνας, ερχόμενα μέσα στις πολιτείες που είναι ανεμοστρόβιλοι αυτοί που δεν κρατιώνται ούτε ιεροί όπως ξέρετε, εκρατήθησαν. Εβάσιξαν την ακαιρότητά τους, βάσιξαν την πίστη τους, διατήρησαν την παρθενία τους, βάσιξαν τον εκκλησιασμό τους και έχουν γίνει σοβαροί παράγοντες της κοινωνίας. Όχι από τους συνηθισμένους, από τους υγιείς παράγοντας της κοινωνίας. Διότι υπάρχουν και ορισμένοι που λέγονται παράγοντες, αλλά είναι σαθροί παράγοντες. Δεν είναι οι παράγοντες αυτοί που θα έπρεπε να είναι.
Δεν ξέρω αν αυτό αφήσει κάτι απόψε. Νομίζω με τη χάρη του ότι θα αφήσει κάτι. Προσέχτε το, κρατήστε το, φιλοσοφίστε το, επεξεργαστείτε το κι εσείς. Την άλλη Πέμπτη θα υπάρχει σε κασέτα η ομιλία αυτή και θα μπορείτε να ξανατην ακούσετε εν ψυχρό στο σπίτι σας ή να τη δώσετε και σε κανέναν άλλον ο οποίος δεν έχει προσέξει τα πράγματα αυτά και τα ζητάει όλα αυτά τα πράγματα, τα ζητάει μόνον από τον άνθρωπο και από τη σοφία και όχι από το Θεό. Αυτά είχα και απόψε με τη χάρη του Θεού.